Κύριε Μαρακάκη, τι λέτε για τις αλλαγές? Καλώς έχουμε αυτές τις αλλαγές και για τα εγκλήματα, τα σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανηλίκων και την αιμομιξία. Εγώ θέλω, ναι. Ναι, ναι. Και από το βήμα που μας έχετε δώσει, είχε υποθεί αρκετές φορές. Το προϊόρτια των εκλογών του 2019, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, έργο της προηγούμενης κυβέρνησης ήταν οι αλλαγές στον ποινικό κώδικα και τον κώδικα ποινικής οικονομίας. Ένα πόνημα το οποίο είχε ξεκινήσει από προηγούμενες κυβερνήσεις, ολοκληρώθηκε όμως, θα έλεγα, πολύ βιαστικά και βράδυ, λίγο πριν αλλάξει η κυβέρνηση. Εκεί περάσανε κάποια άρθρα τα οποία δημιουργήσανε πολύ σοβαρά προβλήματα. Όπως τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις Μολότοφ. Προηγουμένως ο κ. Λοβέρτος σας περιέγραψε ένα περιστατικό, το οποίο το αυτονόητο είναι ότι θα πρέπει να τιμωρείται, δηλαδή η κατοχή της Μολότοφ, ενός όπλου που μπορεί να σκοτώσει πολλούς ανθρώπους, ήταν αδιανόητο να θεωρείται πλημέλημα. Η επιστροφή του δηλαδή στην κακουργηματική του μορφή είναι κάτι το οποίο είναι αυτονόητο για όλο τον νομικό κόσμο. Οι αυστηροποιήσεις των ποινών είναι επίσης μια αυτονόητη κίνηση, η οποία δεν είναι κάτι το οποίο υποστηρίζεται μόνο από τους δικηγόρους και από τους δικαστές. Έχει ερεθιστεί πολλαπλά την τελευταία τριετία το κοινό περιδικαίου αίσθημα από περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι αφαίρεσαν ζωή κάποιου άλλου από πρόθεση, με δόλο, και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είτε ήδη βρίσκονται εκτός φυλακής ή προετοιμάζονται από την αποφυλάκησή τους. Το γεγονός ότι είμαστε δυστυχώς, και το έχουμε ξαναπεί και στην εκπομπή σας, πρωταθλητές σε ισοβίτες σαν χώρα στην Ευρώπη, δηλαδή τα δικαστήρια μοιράζουν ισόβια πολύ εύκολα και για άλλες ποινές βέβαια που έχουν να κάνουν και για άλλες κατηγορίες που έχουν να κάνουν με τα ναρκωτικά, δεν σημαίνει ότι ο νομικός μας πολιτισμός ότι είναι στο σωστό δρόμο. Γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια και φυσικά υπάρχουν και πάρα πολλά παράπονα από όλους τους πολίτες εκεί έξω, οι οποίοι βλέπουν την εγκληματικότητα σε έξαρση. Φτάσαμε στο σημείο να έχουμε εισαγόμενο εγκληματικό τουρισμό, διότι εγκληματίες από τα Βαλκάνια και από το πρώην Ανατολικό Μπλοκ γνωρίζαν ότι μπορεί να έρθουν και να δραστηριοποιηθούν σε ένα ξέβραγο αμπέλι που λέγεται Ελλάδα και με το ρίσκο να πιαστούν, να συλληφθούν, γνωρίζαν πολύ καλά ότι πολύ γρήγορα θα είναι έξω. Και σε αυτό είχαμε ευθύνη και εμείς, οι δικηγόροι εννοώ. Ναι. Λοιπόν, είναι στη σωστή κατεύθυνση το να αυστηροποιηθεί το σύστημά μας. Ελπίζουμε να δείξουν θάρρος οι εισαγγελείς και οι δικαστές και να εφαρμοστούν αυτά τα οποία ψηφίστηκαν εχθές. Κύριε Καλιαχμάνη. Σήμερα ψηφίζονται, δεν έχουν ψηφιστεί. Σήμερα. Ναι, κύριε Καλιαχμάνη. Είδατε και δικιά μας ενημέρωση. Προλαβαίνω και εγώ, συγγνώμη κύριε Καλιαχμάνη. Ούτε εμείς έχουμε προλάβει να ενημερωθούμε επί των άρθρων σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο. Μάλιστα. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Μαρακάκη. Διότι ειδικά για τη Μολότοφ, που είναι ένα βαρύ όπλο που σκοτώνει και καίει, και μέχρι τώρα βλέπαμε ότι συλλαμβάνανε οι αστυνομικοί αυτούς που ρίχναν Μολότοφ και μετά από λίγο ήταν πάλι έξω. Έπρεπε εδώ και καιρό αυτό το όπλο, όποιος το κατέχει και το ρίχνει και το χρησιμοποιεί, να τιμωρείται ως κακουργηματική πράξη. Επιτέλους βλέπουμε ότι γίνονται διορθώσεις προς το καλύτερο. Και για τους ανηλίκους φυσικά, γιατί εκεί πρέπει να δείχνουμε ιδιαίτερη ευαισθησία. Εδώ αλλά η συζήτηση, λέμε για το... Κυρία Καλιαχμάνη, η κανονική συζήτηση εδώ είναι γιατί τόσο καιρό ο βιασμός ανηλίκου ήταν πλημέλημα. Γιατί τόσο καιρό ο βιασμός ανηλίκου από τον πατέρα του, από τον θείο του, από τον συγγενή του, γείτονες, δεν ήταν κακούργημα. Μα είναι δυνατόν ποτέ αυτό? Δηλαδή σκοτώνεις έναν άνθρωπο. Είναι ισότιμο για μένα με την ανθρωποκτονία. Όταν κάποιος βιάζει, απλώνει τα χέρια του σε ένα μικρό παιδί, το καταστρέφει για όλη του τη ζωή. Αυτό το παιδί δεν πρόκειται ποτέ να συνέλθει. Είναι η αλήθεια αυτή. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Σωστά. Και πρέπει να δούμε, και κάποια στιγμή πρέπει να δούμε και αυτούς που βιάζουν τα ενήλικα παιδιά συναισθηματικά, εννοώ τους γονείς. Και φτάνουμε
στα σημεία να βλέπουμε συμμορίες ανηλίκων, να βλέπουμε παραβατικότητα ανηλίκων, ανήλικοι να μαχαιρώνουν ανηλίκους, και εκεί αυτοί που φταίνε και αυτοί που πρέπει να τιμωρούνται ως ηθικοί αυτοί, αν μου επιτρέπετε, είναι οι γονείς. Είναι οι γονείς. Σε αυτό είμαι κάθετος. Ναι, ναι.